Βασίλειο Κοστέτσο. Όχι που θα την γλίτωνες, Βασίλειε. Στο Ζάπιο μια μέρα περιπαρακούσα, απάντησα μια νέα. Ανάμεσα σε Έλληνες σχεδιαστές, μοντέλα αλλά και κοινό, ο εθνικός μας στάρ άστραψε και βρόντιξε εναντίον του Βασίλειου Κοστέτσου με αφορμή τα γενέθλια του Κολούμπου. Ο Βασίλειος Κοστέτσος να κάτσει στις κουβαρίστρες του και όλοι οι μόδιστοι να κάτσουν να ράβουν και να σχεδιάζουν. Έχει πολύ μεγάλο θράσος ο Απέσιος. Τα γενέθλια σκύλων τα ξεκίνησα εγώ. 3 χρόνια τώρα. Ήμουν ο πρώτος που με λιθοβολήσανε, που με κράξανε ο κόσμος, ο ανισόρροπος που κάνει γενέθλια στα σκυλιά. Δεν είμαι κανένας ανισόρροπος. Το έκανα για να ανεβάσουμε τη ζωοφιλία. Παντός λοιπόν στον κύριο Κοστέτσο, μπράβο του που θα κάνει γενέθλια στο σκύλο του, αλλά μετά από μένα όλοι. Πάρτα, πάρτα. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Βασίλειος δήλωσε στο Σταρ ότι ετοιμάζει γενέθλια στον αγαπημένο του σκύλο Κολούμπο. Χρόνια πολλά πρέπει να πούμε, δεν πρέπει. Πού το ξέρετε ότι έχει γενέθλια? Έχει κάθε σπορτή με τις κουβαρίστρες του να γίνει καλύτερος μόδιστος, γιατί είναι ένα μεγάλο μηδέν. Μηδέν ο μέγας μόδιστος Κοστέτσος? Τι ακούνε τα αυτάκια μου, έλεος κύριε Ευαγγελόπουλε. Κι όλα τα σκυλιά της νύχτας, κι όλα τα σκυλιά της νύχτας πουλάνε μούρι και κουμπέ. Και πάρτι, επειδή είπατε ότι έχει γενέθλια. Όχι σήμερα, γιατί είμαι κουρασμένος για να κάνω κάτι τέτοιο. Πρέπει μια από αυτές τις μέρες. Τα έκανα εγώ πρώτος, Ιορδάνη μου. Είμαι ο πρώτος που τα έκανα τα τελευταία 3 χρόνια τα γενέθλια. Από εκεί στερα λοιπόν θέλω να σας δείξω ότι εγώ ακολουθώ και από πίσω μου σκύλι. Αγαπήσουν μόνα του στην πίστα. Δίχως που σου ξύνες και σου ξέρει. Βρε παιδιά, ηρεμήστε. Σε λίγο σας βλέπω σε πορεία διαμαρτυρίας για τα κεράκια και τις τούρτες των σκύλων. Στο Ζάπιο μια μέρα περιπαρακούσα, απάντησα μια... Η εβδομάδα μόδας είναι...